Καλημέρα σας, κύριε Δρουσιώτη. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είδαμε... Ναι, πείτε μου. Ναι, πριν να προχωρήσουμε στο θέμα μας, επειδή το προηγούμενο για τις αναπάντητες κλήσεις των δημοσίων υπηρεσιών... Έχω μηνύματα κι άλλα να σας διαβάζω μέχρι αύριο. Ναι, να πω ότι που δεν το γνωρίζει κανένας. Ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός τηλεφώνων που δεν απαντά, οι καταναλωτές χρεώνονται χωρίς να απαντά το τηλέφωνο. Αυτό δεν το γνωρίζουν οι καταναλωτές. Επειδή όλοι μας έχουμε προγράμματα και δεν φαίνεται, όμως στο σύνδεσμο έχουμε παράπονα που βάζουν 5 ευρώ κάρτα και ήρθε ο άνθρωπος να λέει προσπαθούσα να πάρω και σε μια στιγμή εξαντλήθηκε το ποσό μου σε 2-3 ημέρες. Λέει χωρίς να απαντούν από τα πολλά τηλέφωνα. Άρα, χωρίς να απαντήσει κάποιος, γιατί νομίζω έχει γίνει και θέμα πέρσι αυτό, χωρίς να απαντήσει κάποιος, όταν είσαι στο περίμενε και ακούς αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο μέχρι κάποιος να απαντήσει, όταν παίρνεις τηλέφωνο. Όχι, δεν απαντά καθόλου και χρεώνονται. Ναι. Έχει γραμμές που χρεώνονται του δημοσίου. Μάλιστα. Ήδη κάναμε και επιστολές χωρίς αποτέλεσμα. Ναι. Είναι αδιανόητο να ταλαιπωρείται ο καταναλωτής, να μην του απαντούν και να χρεώνεται και από πάνω. Επειδή έγινε από πέρσι αυτό, κύριε Δρουσιώτη, να σας ρωτήσω, είχαμε κάποια εξέλιξη, το είδαν οι αρμόδιοι, το αφαίρεσαν ή ακόμη συνεχίζουμε να το έχουμε το πρόβλημα? Η απάντηση ήταν ότι το σύστημα που διαθέτει η δημόσια υπηρεσία θέλει εξυγχρονισμό και δυστυχώς αναγνωρίζει την κλίση χωρίς να απαντά ότι έγινε η κλίση. Αυτό δεν είναι σε όλα τα τηλέφωνα, αλλά σε ένα μεγάλο αριθμό τηλεφώνων αυτό συμβαίνει. Μάλιστα, μάλιστα. Πέρσι λέει αγοράζουμε ένας τηλεθεατής, πάμε τώρα στο θέμα μας, πέρσι αγοράζουμε 60 ευρώ τα 60 λίτρα γάλα, φέτος 75 τα 60 λίτρα γάλα. Οι τιμές για Παρασκευή φλαούνας, τουλάχιστον Λεμεσό, είναι πολύ πιο ακριβές. Έχει τυρί για φλαούνα που είναι 15 ευρώ το κιλό. Τι λέτε? Θέλεις τόσα πολλά λεφτά να κάνεις φλαούνα? Έχει, αλλά έχει και με 10,70. Έχει και με 10,70, έχει και 14. Mm. Είναι μια μέση τιμή των τυρίτων φλαούνων. Από οι κυριότερες τιμές είναι από 11 μέχρι 13, 12,5-13. Ποιο... Οι κυριότερες. Ναι. Ποιο πασχαλινό έδεσμα είναι φέτος στο Θεό, στα ύψη, στο ταβάνι η τιμή του σε σχέση με πέρσι και σε σχέση με τα υπόλοιπα? Δηλαδή ποιο είναι αυτό που εντοπίζεται να έχουμε πολύ πιο αυξημένη τιμή, κύριε Δρουσιώτη μου? Όταν λέμε ναι, εντάξει, ή προϊόν τέλος πάντων. Φλαούνες και ναι. Τσουρέκια δεν υπάρχουν. Είναι, οι φλαούνες έχουν μεγαλύτερη αύξηση από τα τσουρέκια. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, τι βλέπετε, πώς είναι τα πράγματα, να μας πείτε λίγο συγκρίσεις, συγκριτικά με φέτος, τι φαίνεται ότι οι καταναλωτές δεν θα προτιμήσουν για φέτος και θα πάνε σε κάποιες άλλες επιλογές, εάν αυτό θα συμβεί. Γιατί η κυρία που είδαμε στο ρεπορτάζ είπε ότι οι πωλήσεις μια χαρά είναι. Και χθες που κάναμε πασχαλινά αυγά ένα θέμα, και εκεί είπε ότι ο κόσμος θα αγοράσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγοράσει πασχαλινό αυγό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγοράσει φλαούνα, όποιοι δεν θα κάνουν στο σπίτι εννοώ. Ναι, είτε το τραπέζι θα έχει την ποικιλία που είχε και πέρσι. Η διαφορά είναι μικρότερες ποσότητες στην κατανάλωση. Ναι. Διότι πάμε όλοι από μια μπουκιά. Πέρσι, πρόπερσι, μένουν βλαούρες για να τρώμε και τις επόμενες 10-15 μέρες συνήθως. Τώρα δεν θα μένουν βλαούρες να τρώμε για τις επόμενες ημέρες, αυτές που είναι του Πάσχα μόνο, αυτές όσες χρειάζονται. Όμως, κάθισα ψες και έκανα μία σύγκριση πέρσι με φέτος σε συνολικά. Το συνολικό τραπέζι πέρσι, φέτος σε σύγκριση με τα πέρσι, θα έχει 18 με 20% πιο ακριβό από πέρσι, νοουμένου ότι θα πάρουμε τις ίδιες ποσότητες. Mm. Αυτή την αύξηση θα την κερδίσουν οι καταναλωτές με μειωμένες αγορές. Αυτά τα περιπλέον ποσά. Αλλά συνολικά μιλώ και για κρέατα, όχι μόνο βλαούνες. Μιλώ κρέατα και βλαούνες. Mm. Απλώς στα κρέατα, ο μέσος όρος, για όλα τα κρέατα μιλώ, μέσος όρος όλων των κρεάτων είναι 19% ο μέσος όρος, σε σύγκριση με συγχωρείτε, 19% τα εδέσματα και 20% τα κρέατα. Σε συνολικό αριθμό μιλούμε και μέσους όρους.
Μάλιστα. Αυτές είναι οι διαφορές με πέρσι. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, επειδή είπαμε λίγο και για το κρέας. Το Πάσχα έχει το αρνάκι τη μυτική του πάνω στη σούβλα. Δεν ξέρω, οι τιμές χοιρινό, αρνί, τι έχουμε εκεί. Ναι, να πούμε κάποιες τιμές, αλλά να διαχωρίσουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Ναι. Το κρέας το οποίο πωλείται από τα κρεοπολία και το κρέας που πωλείται από υπεραγορές. Διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Mm-hmm. Για το αμνοερήφια, η μέση τιμή που επικρατεί σήμερα στις υπεραγορές είναι 7,60. Ναι. Στο 7,60 η μέση τιμή. Και στα κρεοπολία είναι 10 με 11 ευρώ, 9,5 με 11 ευρώ στα κρεοπολία. Γιατί έχουμε τόση μεγάλη διαφορά? Τώρα πάντοτε υπήρχε αυτή η διαφορά και οι δικαιολογίες που δίνονται και μπορεί να έχουν βάση. Υπάρχουν καταναλωτές που θέλουν μια πιο προσωπική εξυπηρέτηση και πηγαίνουν στα κρεοπολία διότι εκεί έχουν μια καλύτερη εξυπηρέτηση, έτσι λένε. Τώρα, αν δικαιολογείται η διαφορά της ποιότητας με την τιμή, αυτό το πράγμα της είναι... Της ποιότητας εξυπηρέτησης. Η ποιότητα εξυπηρέτησης, αν δικαιολογείται, διότι όταν μιλούμε για 7,60 με 10, που είναι το χαμηλότερο που είναι στα κρεοπολία, είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Διότι στο 5 με 6 κιλά η κάθε οικογένεια τα θέλει, επί 2-3 κιλά είναι αρκετά τα λεφτά εδώ. Αλλά έχει κόσμο που προτιμά τα κρεοπολία. Εγώ πάντως και σε κρεοπολείο έχω πάει και σε κρεοπολείο υπεραγοράς έχω πάει. Εξυπηρετήθηκα και από τους δύο το ίδιο καλά, ευγενέστατη, με το χαμόγελο. Δεν ήξερα όμως ότι πληρώνεις περισσότερο στο ένα παρά στο άλλο. Όχι. Αυτά είναι που μας λένε οι καταναλωτές και οι κρεοπόλες στα κρεοπολία. Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Δεν μιλούμε για ποσοστά κέρδους ή όχι. Είναι μια ελεύθερη αγορά. Υπάρχει επιλογή για τον καταναλωτή και όταν υπάρχει επιλογή για τον καταναλωτή, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι ως καταναλωτές. Μάλιστα. Λοιπόν, και γενικότερα για το τραπέζι είμαστε ευχαριστημένοι, κύριε Δρουσιώτη, το φετινό? Ευχαριστημένοι θα δούμε μετά το τραπέζι να θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Αν και θα βαριστομαχιάσουμε. Μετά θα το δούμε αυτό, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα έχει την ποικιλία που πρέπει να έχει, απλώς θα είναι σε πιο προσεγμένες ποσότητες στο τραπέζι μας. Εκεί μπορεί, εκεί που είχαμε δύο κρασιά, ας πούμε, για παράδειγμα, στο τραπέζι μας, μπορεί να έχουμε έναν είδος κρασί και όχι δύο ή τρία είδη που υπάρχουν. Mm-hmm. Ή μπίρας, ή ουίσκι, ή ζυμανίας, ή κάτι. Εκεί θα υπάρξει μια αναπροσαρμογή των επιλογών του καταναλωτή, αλλά το ότι το τραπέζι είναι το πασχαλινό, ότι θα είναι πασχαλινό, θα είναι πασχαλινό. Μάλιστα. Και εκείνο που δεν λέγεται, έχουν μια πολύ μεγάλη αύξηση τα κάρβουνα, που η σούβλα χωρίς κάρβουνα δεν μπορεί να... Α, για πείτε μας το αυτό, στα κάρβουνα, τι αύξηση έχουμε? Ναι, στα κάρβουνα έχουμε γύρω στο 15, ίσως και περισσότερο, 10% αύξηση. Εκεί που αγοράζαμε τα κάρβουνα πέρσι 4,5 με 5, τώρα είναι 5,5 με 6. Μάλιστα. Τα 5 κιλά, τα 5 κιλά. Τη σακούλα που αγοράζουμε. Τον 5 κιλό, διότι έχει και σακούλες μεγαλύτερες. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δρουσιώτη μου. Να είστε καλά. Ενδεχομένως να τα πούμε και πριν από το Πάσχα ξανά, να δούμε τι συμβαίνει και τι θα γίνει τις επόμενες λίγες ημέρες μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι. Καλά να είστε. Πείτε μου, κύριε. Το μόνο που θα δούμε διαφοροποίηση, πολύ πιθανό, χωρίς να είναι βέβαιο, είναι στα λαχανικά, στα φρέσκα λαχανικά από εβδομάδα. Όλες οι άλλες οι τιμές θα είναι οι τιμές που ισχύουν σήμερα. Εννοείται ότι θα ακριβώσουν λίγο πριν από το Πάσχα? Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε Τετάρτη με Πέμπτη που θα είναι οι τελευταίες τιμές που θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Και επειδή αναφερθήκαμε σε αγαθά...